δείτε τη συνέντευξη του μπαμπά και της μαμάς. Μαμάς στο κανάλι του Αστέρα Τίπολη. Γεωργία, να αρχίσουμε από σένα, έτσι που έχεις και το, δεν έχεις την οικειότητα και την εξοικείωση με την κάμερα. Να μας πεις λίγο πώς είναι η ζωή μιας γυναίκας, γιατί είμαι συνέχεια με την μπάλα, με τα παιδιά που παίζουν, ασχολούμαστε με τους πρωταγωνιστές εντός γηπέδου, αλλά υπάρχουν και πρωταγωνιστές εκτός γηπέδου και αυτές είναι οι γυναίκες των ποδοσφαιριστών. Δεν είναι και εύκολη ζωή να ακολουθείς πιστά έναν άνθρωπο συνέχεια που αλλάζει πόλεις, που αλλάζει ομάδες, που έχει δύσκολες στιγμές και καλές βέβαια. Πες μας λίγο για όλο αυτό, πώς είναι η ζωή μιας γυναίκας ενός ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ ψυχοφθορό κάποιες φορές. Συμβιβαζόμαστε βέβαια εύκολα γιατί πρέπει να αλλάζουμε πόλεις να ακολουθούμε και σε όποια πόλη πάμε προσαρμοζόμαστε γρήγορα γιατί έτσι το θέλουν οι συνθήκες. Πολλές φορές είναι και... έχει και χαρές, έχει και λύπες. Πρέπει και να στηρίζεις και στις χαρές και στις λύπες και να είσαι πάντα εκεί. Εντάξει, είναι η δύσκολη ζωή ενός ποδοσφαιριστή, αλλά είσαι και μητέρα με δύο παιδιά. Πώς είναι όλο αυτό, ας πούμε, σε μια ξένη πόλη? Όλο αυτό είναι ότι η μέρα μου με τα δύο μωρά είναι τόσο γεμάτη που περνάει τόσο ευχάριστα και το να πηγαίνεις και σε καινούργιες πόλεις δεν είναι και τόσο κακό γιατί γνωρίζεις και καινούργια μέρη. Οπότε προσπαθούμε να περνάμε όπου και να πάμε ωραία. Το ποδόσφαιρο σας αρέσει, πηγαίνετε στο γήπεδο οικογενειακώς? Ναι, μας αρέσει, πηγαίνουμε και... Ειδικά η μεγάλη θέλει να παίζει ποδόσφαιρο με τον μπαμπά της στο σπίτι. Μου έλεγε πριν ότι πήγαινε για γιόλα, τελικά πρέπει να διακοπέλε. Εντάξει. Και όπως φαίνεται, καλύτερα. Πώς είναι η ζωή, η οικογενειακή ζωή στην Τρίπολη για σένα? Έχει συνηθίσει τώρα, έχει περάσει αρκετό καιρό, αλλά. Εντάξει, σίγουρα. Όσο βρισκόμαστε εδώ και δεν είμαι στις αποστολές με την ομάδα, πάρα πολύ χρόνο με την οικογένειά μου. Πηγαίνουμε βόλτα στην πόλη, είναι μια μικρή πόλη, αλλά για οικογένεια είναι πολύ καλά. Εντάξει, τα παιδιά έχουν πολύ χώρο να τρέξουν, να παίξουν και γενικά περνάμε ωραία. Πες μου λίγο και για τη ζωή στην ομάδα, για τον Αστέρα. Εντάξει, καθημερινές προπονήσεις, γνωρίζεις σε κάθε ομάδα που πηγαίνεις καινούργια άτομα, αυτό είναι καλό. Κάθε μέρα, αυτό είναι η δεύτερη σου οικογένεια, γιατί με την καθημερινή επαφή με όλους, και όχι μόνο με τους ποδοσφαιριστές, με το προσωπικό, δημιουργούνται σχέσεις και εξελίσσονται. Πολλές φορές φεύγοντας από κάποιες ομάδες, μένουν φίλοι και αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Η Κατερίνα και η Μαρία είναι κορίτσια του μπαμπά, λέει, έτσι λένε για τις κόρες. Η Μαρία είναι της μαμάς σίγουρα. Η Κατερίνα, εντάξει, είναι και των δυο. Αλλά η Μαρία έχει κόλλημα με τη μαμά της. Με το επιτελείο σου, πώς φαντάζομαι, ή οποιαδήποτε επαγγελματική σου υποχρέωση, το πρώτο πράγμα που θέλει να δώσει είναι να γυρίσει σπίτι και να παίξει. Ναι. Να τις δω για να παίξουμε λίγο. Λείπουνε από να προσθέσεις την οικογένεια και στιγμές, ή μπορείς να πεις ότι επειδή έχετε αρκετό χρόνο, απολαμβάνετε πολλές. Εντάξει, σίγουρα όταν λείπουμε στην προετοιμασία, εκεί πιστεύω είναι η χειρότερη περίοδος όσον αφορά την οικογένεια, γιατί είσαι πολύ καιρό μακριά από την οικογένειά σου. Από εκεί και πέρα πάλι, όταν λείπεις, δηλαδή τυχαίνει να λείπεις Σαββατοκύριακα τις περισσότερες φορές και αυτό σημαίνει ότι και η γυναίκα σου θα μείνει σπίτι με τα παιδιά και για αυτήν δηλαδή είναι λίγο δύσκολο το ότι δεν έχει τις εξόδους που έχουν φυσιολογικοί άνθρωποι που δουλεύουν κάθε μέρα. Εντάξει, αλλά όπως είπαμε και πριν, αυτό έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Γεωργία, καταλαβαίνουν όταν βλέπουν αγώνες του μπαμπά τηλεόραση, όχι αυτούς που πηγαίνουν εδώ στο γήπεδο, καταλαβαίνουν, βλέπουν, αναγνωρίζουν οι μικρές, λένε τώρα παίζει ο μπαμπάς, βλέπετε τα μάτσα, ας πούμε, στη τηλεόραση κάποιες φορές? Κάποια τα βλέπουμε, ναι. Η Κατερίνα πιο πολύ καταλαβαίνει και ακούει και η μικρή και φωνάζει και αυτή η μπαμπά. Φωνάζουνε γκολ. Φωνάζουνε γκολ, ναι. Σάκη, έχεις πολλές στιγμές επιτυχίας με την ομάδα αλλά και προς την καλία σου και καλές εργατικές στιγμές. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να μείνει και να θυμάται και
πιο μικρή και η πιο μεγάλη κόρη σου από την πορεία του μπαμπά στα ελληνικά γήπεδα. Εντάξει, σίγουρα η επιτυχία θα έλεγα στους ομίλους του Europa League είναι μια μεγάλη στιγμή και για την ομάδα και για μένα. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που θέλω να θυμούνται δεν έχει έρθει ακόμα και μακάρι να έρθει στο μέλλον. Στο πολύ άμεσο δηλαδή, είναι μια υπόσχεση για τον Αστέρα αυτό. Σίγουρα. Μακάρι να γίνει έτσι. Ποιος είναι, εντάξει, η ομάδα βάζει πολύ υψηλούς στόχους, το ίδιο και κάθε παίκτης που έρχεται εδώ όπως και εσύ. Φέτος έγινε κάτι που κανείς δεν το περίμενε, αλλά τελικά όλα είναι πιθανά. Θεωρείς ότι υπάρχουν και άλλα ακόμη καλύτερα που μπορούν να έρθουν στο άμεσο μέλλον, ενώ μια συμμετοχή ακόμη και στο Champions League? Εντάξει, αν το πούμε τώρα, κάποιοι θα πούνε ότι κοιτάμε πολύ ψηλά ή πετάμε στον ουρανό, αλλά δεν νομίζω πως είναι έτσι. Η ομάδα έχει δείξει ότι έχει διάρκεια και όλα είναι εφικτά. Παίξαμε μόνο τους μεγάλους, έχουμε δείξει ότι ανταποκρινόμαστε πάρα πολύ καλά και μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί όχι. Γεωργία, εσύ πανηγυρίζεις, κάνε κατά περιστήμη το απαραίτητο. Σ' άρεσε το ποδόσφαιρο με το Σάκη? Η αλήθεια είναι όχι, δεν μου άρεσε. Και από τη στιγμή που το γνώρισα έπρεπε να αγαπήσω και το ποδόσφαιρο μαζί με αυτό. Το έκανες έτσι? Ναι, εννοείται. Καταλαβαίνεις, αναγνωρίζεις... Αρκετά πράγματα. Όχι όλα, αλλά αρκετά.